καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε καλημέρα, Θεωνά. Καλημέρα κύριε σας. Οι περιβαλλοντικές ευαισθησίες του Ναξιώτη σε τι επίπεδο είναι κύριε Προύτσι? Θεωνά. Μου ζητάτε να ομαδοποιήσω όλο τον κόσμο. Όχι, μην ομαδοποιήσω. Υπάρχει διαστρωμάτωση. Υπάρχει. Απλώς εξηγήστε το, μάλλον περιγράψτε μας. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πολύ υψηλές περιβαλλοντικές ευαισθησίες και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι... Ο πολύς ο κόσμος τι λέει? Ας πούμε ότι δεν είναι πρώτη προτεραιότητα. Ο πολύς ο κόσμος, κύριε Θεωνά, τι λέει? Δεν σας άκουσα, συγγνώμη. Ο πολύς ο κόσμος τι λέει, τι απόψεις έχει? Πώς βλέπει την εικόνα? Πώς βλέπει το περιβάλλον, την εικόνα του περιβάλλοντος? Εσείς που μιλάτε περισσότερο με τον κόσμο θα ήσασταν πιο αρμόδιος να το πείτε αυτό. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι το περιβάλλον είναι ο χώρος τον οποίο μελετάτε ζούμε. Τα πράγματα, εμβαθύνετε στα πράγματα, αναζητείτε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μιας παρεμβάσεως στο περιβάλλον επάνω. Έχετε συμβουλευτική επιστημονική άποψη, κύριε κάθε τεχνικό έργο έχει τις επιπτώσεις. Πρέπει να υπάρχει μια ανάλυση κόστους όφελους. Mm-hmm. Για ποιο λόγο το κάνεις και ποιο είναι το κόστος που θα πληρώσεις, όχι το οικονομικό, το περιβαλλοντικό, για να μπορέσεις να έχεις ένα τεχνικό έργο. Συνεπώς, αν αυτή η ανάλυση είναι τεροβαρής, mm-hmm. αν αυτή η ανάλυση οδηγεί σε πολύ μεγάλα βάρη στο περιβάλλον, mm-hmm. τελικά θα βγεις χαμένος από αυτή την ιστορία, από αυτή την κατασκευή. Αυτή και γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικές και οι περιβαλλοντικές μελέτες. Πρέπει να συντάσσονται και να μην είναι ούτε ευχολόγια, ούτε απλά μια διοικητική διαδικασία που πρέπει να την περάσουμε και αυτή για να μπορέσουμε να λυπήσουμε νερό. Και εδώ, κύριε Θεωνά, έρχεται τώρα το άλλο το θέμα που είναι κατ' εμέ το εξής, στην προκειμένη περίπτωση δηλαδή. Όταν εκτελείται ένα έργο θα πρέπει να υπάρχει και ο επιβλέπων και να μην το αφήνουμε το έργο στην τύχη του, διότι συνήθως τα έργα που εκτελούν, τα περισσότερα έργα που εκτελεί το ελληνικό δημόσιο, δεν τα εποπτεύει σωστά. Ή κάνω λάθος? Μου ζητάτε πάλι να γενικεύσω. Δεν θέλω να το κάνω. Δηλαδή με οδηγείτε σε μια ατραπό η οποία δεν νομίζω ότι είναι σωστή. Mm-hmm. Υπάρχει επίβλεψη. Το θέμα είναι ναι, αλλά υπάρχουν και η μεταφροντίδα. Οποία... κατασκευάστηκε. Ναι. Μετά την κατασκευή, η παρακολούθηση της λειτουργίας, η εποπτεία της λειτουργίας, εκεί ίσως είναι ακόμα μεγαλύτερο πεδίο στο οποίο, σωστά, ας το πούμε, ως διοίκηση ας το έχουμε. Θα συμφωνήσω, διότι ξέρετε γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Κατά καιρούς, συζητώντας και με νομαρχιακούς παλαιότερα συμβούλους, επαρχιακούς κλπ, έλεγαν ότι τα έργα που γίνονται, δεν υπάρχει σωστή επίβλεψη για τα έργα που γίνονται, με αποτέλεσμα να είναι ορισμένα έργα χάρτινα. Αυτά βεβαίως τα έλεγαν οι της αντιπολιτεύσεως κάθε φορά. Για τους της συμπολιτεύσεως, αυτούς δηλαδή. Ναι, αλλά η επίβλεψη δεν έχει να κάνει με τους αιρετούς. Η επίβλεψη έχει να κάνει με τις υπηρεσίες. Είναι καθαρά διοικητικό το θέμα. Αδιοικητικό. Εννοείται. Mm-hmm. Δεν, δηλαδή, αλίμονο αν θα πρέπει να πάει ένας αντινομάρχης, αντιπεριφερειάρχης, αντιδήμαρχος να επιβλέπει ένα τεχνικό έργο. Ναι, ναι, ναι. Κανονικά πρέπει να είναι εντελώς απ' έξω από αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Οι υπηρεσίες είναι, πώς, είναι που ολιγορούν δηλαδή. Εσείς το λέτε. Υστερούν. Εγώ λέω ότι οι υπηρεσίες οφείλουν να γρηγορούν. Οφείλουν να γρηγορούν. Αυτό το λέτε εσείς τώρα. Ωραία. Κύριε Θεωνά, με τα αιωλικά πάρκα θα ξεμπερδέψουμε? Γιατί τουλάχιστον ο κόσμος εδώ έχει σηκώσει ένα τείχος. Και οι αιρετοί και οι τοπικοί παράγοντες, παλαιότεροι, νυν, πριν, πρώην κλπ. Είναι όλοι ενάντια σε αυτή την προσπάθεια που επιχειρείται, ας πούμε, να πιάσει τόπο στο νησί και να πάρει σάρκα και όστα. Τι λέτε, θα κλείσει το θέμα? Δεν νομίζω, όχι. Το θέμα θα παραμείνει ανοιχτό για αρκετό καιρό ακόμα. Ήδη σέρνεται. Πώς το δικαιολογείτε αυτό, κύριε Θεωνά? Από το 2010-2011 που ευλήθη η πρώτη μελέτη και θα σέρνεται. Και αυτό γιατί υπάρχει... Πώς το δικαιολογώ? Θα σας πω πώς το δικαιολογώ. Ναι. Είναι συνδυασμός του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, το οποίο έρχεται από το 2006 και ένθεν, με τους βασικούς νόμους περί εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο 3468 του 2006, ο 3851 του 10, να μην πω σε νούμερα, τέλος πάντων, είναι νομοθεσία υφιστάμενη. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ που είναι του 2008, στα οποία νομοθετήματα ουσιαστικά οι ανανεώσιμες πηγές αντιμετωπίζονται ως έργα εθνικής προτεραιότητας. Uh-huh. Απ' την άλλη έχουμε το πλεονέκτημα στην περιοχή μας να έχουμε υψηλό αιωλικό δυναμικό, άρα ήταν λογικό να προσελκυθεί ενδιαφέρον.
επενδυτικό ενδιαφέρον. Μάλιστα. Για να το πω έτσι. Έργο εθνικής προτεραιότητας, έτσι. Έργο εθνικής προτεραιότητας. Μάλιστα. Είναι τώρα έργο εθνικής προτεραιότητας αυτό το οποίο όμως κατά γενική ομολογία θα βλάψει το περιβάλλον. Ακούστε. Μπορεί να είναι, πρέπει να είναι ένα τέτοιο έργο εθνικής προτεραιότητας. Αν διαβάσετε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την προηγούμενη και ναι. την τροποποιημένη που έχει υποβληθεί τώρα, ναι. ο συνάδελφος μελετητής αναφέρει ρητά μέσα ότι? Ότι επειδή πρέπει να πιάσουμε τους στόχους που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλιστα. 20% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ μέχρι το 2020, μάλιστα. καθώς και το στόχο που θα τεθεί στην ΕΕ για το 2030 που θα είναι 27,5%, δεν έχει τεθεί ακόμα, επίκειται, και ωραία. Την σύμβαση του Κιώτου που έχουμε υπογράψει για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, ναι. οφείλουμε να κάνουμε μεγάλα έργα τα οποία θα φτάσουν την ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές σε τέτοιου είδους νούμερα. Μάλιστα. Άρα, για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό το στόχο, έρχεται εδώ επενδύτης και λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι θα εγκαταστήσει 100 ανεμογεννήτριες σε 4 νησιά, Άνδρο, Πάρο, Τίνο και Νάξο. Ναι. Στην Νάξο προβλέπει 30. Ναι. Συγγνώμη γιατί έχω... Παρακαλώ, ένα... τι λέτε τώρα. Ένα βοηθό και συνεργάτη εδώ. Πολύ καλός είναι από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ναι, ναι. Και με αυτές τις 100 μηχανές, 30 στην Νάξο όπως προείπα, 69 MW η ισχύς της Νάξου, ναι. 230 MW η συνολική ισχύς όλων των πάρκων, ναι. θα κάνουμε καλώδιο και θα μεταφέρουμε την ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται, η οποία θα είναι αρκετά μεγάλη. 230 MW που αφορούν ναι. στην Νάξο, έτσι. Όχι, όχι, 30 μηχανές, 69 MW στην Νάξο. Α, 69 MW, 100 μηχανές είναι όλο το έργο. Ωραία. Για τα 4 νησιά. Ωραία. Και με υποθαλάσσιο καλώδιο θα στέλνουμε την παραγόμενη ενέργεια ναι. για την κάλυψη της υψηλής ζήτησης της Αττικής. Μάλιστα. Αυτό είναι το κόνσεπτ, αυτή είναι η σκέψη. Κατανοείται βέβαια ότι θα υπάρξουν σημαντικότερες επιπτώσεις έτσι. Και στα 4 νησιά mm-hmm. και για όσο μας αφορά εδώ στο νησί της Νάξου, σημαντικότερες επιπτώσεις και στη ζώνη των οικισμών γύρω από τις Μέλανες, δηλαδή μιλάμε για Άγιο Θαλάλαιο, Μήλους, Κουρονοχώρη, Μέλανες, Γαλήνη, Εγκαρές, mm-hmm. τους γύρω αρχαιολογικούς χώρους οι οποίοι είναι πάρα πολύ και σημαντικοί, mm-hmm. καθώς και στο πολύ σημαντικό και ιδιαίτερο κομμάτι της Νάξου που βρίσκεται στις κορυφογραμμές Καβαλάρη, Κουτσό και Στρατή, ναι. μιλάμε ναι. για το νότιο κομμάτι του νησιού, ναι. που ξεκινάει ουσιαστικά από την ακτογραμμή της Αγιασού, mm-hmm. διασχίζει το νότιο κομμάτι της, το νότιο ορεινό όγκο με μια κατεύθυνση από νοτιοδυτικά προς βόρειο-ανατολικά και καταλήγει περίπου στο Κανάκι. Εκεί θα μπουν οι 16 από τις 30 μηχανές και οι 14 από τις 30 θα μπουν στην περιοχή που προανέφερα. Είναι ήπια η παρέμβαση αυτή? Γιατί μιλάμε για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έχουν ήπια χαρακτηριστικά? Ήπια παρέμβαση. Θα σας δώσω μερικά στοιχεία του έργου για να καταλάβετε αν είναι ήπια η παρέμβαση. Μα δεν είναι ήπια. Δηλαδή πως μιλάμε τώρα μηχανές ατέλειωτες στις κορυφογραμμές. Κάθε μηχανή, για να έχετε εικόνα και να μπορεί να τη συγκρίνει και ο ακροατής σας, αντένες τεράστιου ύψους που βλέπει καθημερινά, ναι. μια τέτοια μηχανή όπως αυτές που θα προτίθεται να εγκαταστήσει ο επενδυτής στην Νάξο, ναι. έχει ύψος πύργου, πυλώνα δηλαδή στήριξης 63 μέτρων, που είπα εγώ αντένα, ναι. και διάμετρο φτερωτής 71. Κατάλαβες, που σημαίνει ότι το ψηλότερο σημείο της ανεμογεννήτριας θα φτάνει σχεδόν στα 100 μέτρα. Είναι 100 μέτρα. Θα απογειωθεί το νησί, δηλαδή, αν φυσήξει και λιγάκι ο ένας. Έτσι δεν είναι? Ναι. Θα πετάξουμε. Οι αντίστοιχες μηχανές, οι δύο που έχουμε στις Εγκαρές, έχουν τώρα. Διάμετρο 44 μέτρα, διάμετρο φτερωτής, και οι μηχανές της Κορώνου 52. Τώρα εδώ μιλάμε για κάτι πολύ μεγαλύτερο. Τι τερατουργήματα θα είναι αυτά, δηλαδή? Φαντάζομαι ότι έχετε δει όλοι. Μετά έχουμε δει, ναι, αλλά... μηχανών. Όσοι ταξιδεύουμε τώρα. Όταν το περιγράφει κανείς. Με τα καράβια της γραμμής και περνάμε τη διαδρομή Πειραιάς Πάρος Νάξος. Ναι, ναι. Βλέπουμε κάπου ένα δίωρο από τον Πειραιά όταν έχουμε φύγει, στα δεξιά μας καθώς ερχόμαστε, το νησάκι Σεντ Τζόρτζης, Αγιώργης, με 23 ανεμογεννήτριες επάνω, περίπου τέτοιου μεγέθους. Άρα μπορούμε να έχουμε εικόνα επακριβώς περί τίνος πρόκειται. Δηλαδή, αν σταθεί κανείς κάτω από μια τέτοια ανεμογεννήτρια, φαντάζομαι ότι θα αισθανθεί ένα δέος. Σας λέω ότι είναι 100 μέτρα ψηλή.
πάνω από το κεφάλι του δουλεύει αυτό το πράγμα, να λειτουργεί εποφελία τώρα. Δεν μπορώ, όχι βέβαια, βεβαίως του περιβάλλοντος, εδώ μιλάμε για βάναυση, για βάναυσο βιασμό του περιβάλλοντος. Κοιτάξτε, να έλεγε κανείς ότι θα αντισταθμίσει, ναι, την ηλεκτροπαραγωγή από... Είναι τόσο πια μεγάλο το καλό δηλαδή, που θα γευτεί η Νάξος και κάθε νήσι. Δεν σας άκουσα, συγγνώμη. Είναι τόσο πια πολύ μεγάλο, τόσο μεγάλο το καλό που θα γευτεί η Νάξος και τα άλλα τα νησιά από αυτές τις ανεμογεννήτριες. Δεν θα έχουμε ουσιαστική απολαβή εμείς από ηλεκτρική ενέργεια. Όπως προείπα, η ηλεκτρική ενέργεια... Θα χρησιμοποιηθεί το νησί δηλαδή. Όλοι στην Αττική. Μάλιστα. Θα χρησιμοποιηθεί το νησί. Δηλαδή ένα γήπεδο δηλαδή. Έτσι δεν είναι? Δεν σας άκουσα. Θα μετατραπεί σε ένα γήπεδο όπου θα εγκατασταθούν, θα στηθούν ανεμογεννήτριες για να δουλέψουν εποφελία του λεκαλοπεδίου, έτσι δεν είναι? Εντάξει, κοιτάξτε, οφείλουμε και εμείς να έχουμε μία συνεισφορά, ναι, γιατί στην όχι ηλεκτροπαραγωγή της χώρας. Βεβαίως. Ως περιοχή. Ναι, αλλά... Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να λες ότι θα πρέπει να αρρωσταίνουν με καρκίνο στην Μεγαλόπολη και στην Τολεμαΐδα και στην Κοζάνη οι κάτοικοι της περιοχής. Σωστά τα λέτε. Για να υπάρχει ηλεκτροπαραγωγή. Πολύ σωστά. Για την χώρα. Πολύ σωστά τα λέτε. Το μερίδιο μας όμως πρέπει να μην είναι. Έτσι. Δηλαδή να μην δημιουργήσουμε μια νέα Πτολεμαΐδα στα Κυλαδονίσια. Έτσι. Για να το φέρουμε, να το ισοφαρίσουμε. Θα μπορούσε. Δεν διορθώνει ένα λάθος με ένα λάθος. Μάλιστα. Θα μπορούσε. Υποτίθεται ότι τα νησιά του Κυκλάδων έχουν μια συγκεκριμένη φυσιογνωμία και έχουν και μια συγκεκριμένη οικονομική κατεύθυνση. Mm-hmm. Αν λοιπόν προορίζονται για παραγωγή οικονομική, τουριστική και πρωτογενού τομέα, ναι, για ποιο λόγο να πρέπει να παντρέψουμε με αυτή την κατεύθυνση που ήδη έχουν πάρει τα νησιά? Σωστά. Και ειδικά η Νάξος και την βιομηχανική αιωλική παραγωγή. Επιτρέψτε μου να πω ότι υιοθετώ στο 100% τις απόψεις που διατυπώνεται. Ποιο είναι το νησί των ανέμων, κύριε Βλαχάκη? Σωστά. Ποιο είναι το νησί των ανέμων, ποιο έχει τον τίτλο των νησί των ανέμων? Η Μύκονος δεν είναι. Η Μύκονος. Επειδή γιατί στη Μύκονο δεν έχει προταθεί να μπει καμία μηχανή? Ωραίο το ερώτημα. Άλλο εύστοχο ερώτημα από τον κύριο Θεώνα. Θα ρωτήσουμε τους... Έχει μια κατεύθυνση, ένα συγκεκριμένο προσανατολισμό η Μύκονος. Δεν εισηγούμε προς Θεού ότι πρέπει θα πρέπει να ερωτηθεί να το επίσημο κράτος. Έτσι. Αλλά φαντάζομαι ότι και για τον... Επειδή με ρωτήσατε για το ποιες είναι οι ευαισθησίες του κόσμου, ναι, φαντάζομαι ότι ο κόσμος της Νάξου επιθυμεί μια τουριστική ανάπτυξη με το ήπιο προφίλ που θα θέλει να έχει η Νάξου σαν τουριστικό μπράντ. Να ρωτήσω. Δεν νομίζω ότι θα έρθει ο επισκέπτης του νησιού για να δει πάνω από το κεφάλι του ανεμογεννητρίας. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ο Δανός από τη Δανία και ο Γερμανός από τη Γερμανία για να αλλάξει περιβάλλον, παραστάσεις, περιβάλλον, έτσι, και να έρθει να δει κάτι διαφορετικό. Έτσι. Αν τον φέρεις να έρθει να προσκυνήσει την ελληνική φύση, αιωλικές μηχανές, νομίζω ότι δεν θα είναι το καλύτερο αξιοθέατο που θα το προσφέρει. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Προηγουμένως κάνατε λόγο για την περιοχή των Μελάνων και τις ανεμογεννήτριες εκεί στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή που θα βλάψουν το περιβάλλον. Μιλήσατε για αρχαιολογικούς χώρους, αν δεν κάνω λάθος. Βεβαίως. Αυτή η αρχαιολογική υπηρεσία η οποία διαρριγνύει τα ημάτια της όταν πέσει λίγος ασβέστης κάπου σε μια περιοχή έτσι ανεξέλεγκτα όπου υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα και μπορεί να μπουζουριάσει τον κόσμο πίσω από τα κάγκελα, τώρα πού είναι, τι λέει για όλα αυτά η αρχαιολογική υπηρεσία? Κοιτάξτε, οι αρχαιολογικές υπηρεσίες γνωροδοτούν. Εξ όσων είμαι σε θέση να γνωρίζω, στην προηγούμενη μελέτη είχαν κάνει αρνητική γνωμοδότηση. Βέβαια. Μάλιστα. Το θέμα αναπέμφθηκε στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Αγνωμοδότησαν αρνητικά. Βεβαίως. Δηλαδή είχαν. Αυτό είναι μία είδηση. Το μεγαλύτερο μέρος προτείνει να μην εγκατασταθούν μηχανές. Μάλιστα. Διότι θεωρούσαν ότι προκαλούν αλλού άμεσες, ναι, για άλλα νησιά. Δηλαδή στην Τίνο, αν θυμάμαι καλά, υπήρχαν και είχαν προταθεί μηχανές μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους. Μάλιστα. Και αλλού έμεσες βλάβες στα μνημεία. Δεν τη λογαριάζει κανένας όμως στην Αρχαιολογική Υπηρεσία. Παρά τα αυτά, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, με ομόφωνη γνωμοδότησή του, εισηγήθηκε στον Υπουργό, τον αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού τότε, ήταν ο κ. Τζαβάρας. Ο οποίος τι, έγραψε τα παλαιότερα των υποδημάτων του. Ουσιαστικά 5 μηχανές, αν θυμάμαι καλά, είχαν κοπεί από τις 100. Να εγκατασταθούν 95 μηχανές στα νησιά. Στην ουσία δηλαδή. Όσον αφορά αυτό που είπατε πριν, ναι, εγώ δεν θα έλεγα μόνο η αρχαιολογική υπηρεσία. Σκεφτείτε λίγο τα αρχιτεκτονικά πρότυπα που ισχύουν στους παραδοσιακούς οικισμούς. Μπορείς να βάλεις ένα ηλιακό θερμοσύμφωνα. Άλλο, έναν ηλιακό θερμοσύμφωνα μπορείς να βάλεις στο σπίτι σου για να έχεις ζεστό νερό χρήση. Ένα φεγγίτι από πλαστικό δεν μπορείς να τοποθετήσεις. Δεν μπορείς. Εδώ στην ευρύτερη μπορεί περιοχή του κάστρου. Στα 1500 μέτρα πάνω από τον μπαλκόνι σου, ναι, να υπάρχει ένα μπουκέτο από αυτά τα θηρία. Κύριε,
Κύριε Θεονά, τι να σας πω, δηλαδή τα βάζετε τα πράγματα... Όπως σας είπα, το νομοθετικό και το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει τέτοια πράγματα. Μα τους ξεγυμνώνετε, ξεγυμνώνετε όλα τους τα επιχειρήματα. Επίκειται τροποποίηση του ειδικού χωροταξικού για τις ανανεώσιμες πηγές. Ναι. Ήδη δουλεύεται. Ναι. Αυτή είναι η πληροφόρηση που υπάρχει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Δυστυχώς όμως σήμερα που υποβάλλονται αυτές οι μελέτες, ισχύει το παλιό. Ισχύει αυτό που λέμε χωροταξικό τη σουφλιά. Μάλιστα. Άρα με αυτό πάμε. Μάλιστα. Και αυτό προβλέπει κάποιες ελάχιστες αποστάσεις που θα πρέπει να τηρούν οι ολικές μηχανές οι ανεμογεννήτριες από συγκεκριμένα σημεία ενδιαφέροντος. Τουριστικούς οικισμούς, παραδοσιακούς, απλούς οικισμούς, αρχαιολογικούς χώρους, εθνικούς δρυμούς και ούτω καθεξής. Κύριε Θεωνά, οι απόψεις σας έχουν βαρύνουσα σημασία. Με εντυπωσίασαν μερικές από τις παρατηρήσεις σας. Τις έχουμε σταχυολογήσει, τις έχουμε ηχογραφήσει και κάποια στιγμή θα τις χρειαστούμε και πάλι και θα τις αναζητήσουμε, θα τις ψάξουμε στο αρχείο μας και θα τις ξαναπαίξουμε. Ενευθέτω χρόνο, παρακαλώ, ενευθέτω χρόνο, διότι θα είναι χρήσιμες σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα από σήμερα. Κάτι διαισθάνομαι εγώ. Λοιπόν, σας ακούω για να κλείσουμε. Μία τελευταία παρατήρηση. Επειδή είδα στο πρωτοσέλιδό σας το προχθεσινό, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Α, στην Κυκλαδική. Την άποψη του κυρίου Τσιτουρίδη, αν δεν με απατά η μνήμη μου. Ναι. Ο οποίος είναι σε κάποιο φορέα της αιωλικής ενέργειας. Ναι. Φαντάζομαι ασχολείται ο άνθρωπος. Ναι. Και είπε ότι όσοι αντιδρούν είναι ανενημέρωτοι. Ναι. Θα ήθελα να πω ότι, αν μη τι άλλο, βαθιά ενημέρωση έχουμε. Όχι απλά επιδερμική. Βαθύτατη. Πόσο ανενημέρωτοι μπορεί να είμαστε όταν διαβάζουμε τη μελέτη και μας λέει ότι θα έχει 195.000 κυβικά εξκαφές στην Άξο. Χωρίς να έχει υπολογίσει τις εξκαφές που θα χρειαστεί για τις τάφρους που θα τρέχουν μέσα η αγωγή, μέση στάση και ψηλής. Ορισμένοι, κύριε... Πόσο ανενημέρωτοι είμαστε όταν διαβάζουμε ότι στα 4 νησιά των εμβαδών κατάληψης από τα πλατώματα των μηχανών και την νέα οδοπία θα είναι 600 στρέμματα. Ορισμένοι, κύριε Θεωνά, από διάφορα σημαίνοντα, αν θέλετε, πόστα που υπηρετούν, θέσεις, καρέκλες, υπηρετούν υποτίθεται το δημόσιο συμφέρον και το ιδιωτικό ενίοτε, έχουν... ορισμένες φορές να το χαρακτηρίσω θράσος και κάνουν και λένε το άσπρο, το λένε μαύρο. Εγώ δεν θέλω και το να μαύρο το λένε άσπρο. Επιρρύψω κανέναν χαρακτηρισμό, αλλά ας αφουγραστούν, ναι, διότι... ότι εδώ στα νησιά δεν δηλαδή κατοικούν ηθαγενείς. Διαβάζει κανείς τέτοιες δηλώσεις και είναι για να γελάει, αλλά δεν όταν... κατοικούν ηθαγενείς στα νησιά. Έτσι. Κατοικούν άνθρωποι οι οποίοι και γνώσεις έχουν και μορφωμένοι είναι και πονάνε τον τόπο τους. Και τον αγαπάνε και ζουν εδώ κατ' επιλογή. Αυτοί όμως δεν τα λογαριάζουν. Ορισμένοι δεν τα λογαριάζουν. Ζουν εδώ κατ' επιλογή. Δηλαδή μου προκανεί ξενή τρομερά έτσι, άσχημη εντύπωση ένας τέτοιος χαρακτηρισμός ανενημέρωτη. Είναι ενημερωμένοι. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε. Προσπαθήσαμε μέσω της Πεκίν να κινητοποιήσουμε τον κόσμο και να τον ενημερώσουμε. Όχι να βγάλουμε ανάθεση κραυγές. Ψύχρεμα, ήρεμα. Ελάτε να δείτε πέντε πράγματα. Να συνεκλήθη η Επιτροπή Τουρισμού. Πήγαμε. Ναι. Συνεκλήθη η Επιτροπή Διαβούλευσης. Ναι. Πήγαμε. Όσοι έχουμε γνώση, έτσι, όσοι μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι στο να είναι ενημερωμένος ο κόσμος. Χτες είχε Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Πήγαμε. Ναι. Και ως άτομα και ως άνθρωποι οι οποίοι δραστηριοποιούνται και σε κάποιους πολιτικούς χώρους. Εγώ είμαι και γραμματέας της Δημοτικής Κοινής Πολίτης για τα νησιά μας. Ναι. Δεν αφήνουμε τα πράγματα στην τύχη τους. Όπου μπορεί ο καθένας από το δικό του μετερίζει, εγώ την χάνει να είμαι περιβαλλοντολόγος, την χάνει να έχω εκπονήσει τέτοιες μελέτες, να ξέρω το θεσμικό πλαίσιο. Ναι. Αυτό που κάναμε λοιπόν ήταν να ενημερώσουμε τον κόσμο. Μάλιστα. Όχι να τον φοβήσουμε, όχι να τον βάλουμε σε μια διαδικασία να βγάζει αναφράσεις καρδιές. Mm-hmm. Και ουσιαστικά ζητήσαμε τον κόσμο να υποβάλει γνωμοδοτήσεις στο πλαίσιο της διαβούλευσης, οι οποίες να είναι τεκμηριωμένες. Μάλιστα. Να μην είναι ένα απλό δεν θέμε τις μηχανές στο νησί μας, πάρτε τις από εδώ. Δεν τις θέλουμε διότι θα υπάρξουν αυτές και αυτές οι επιπτώσεις οι οποίες είναι ετεροβαρείς. Τα επιχειρήματα... Το ισοζύγιο κόστους όφελους δηλαδή για το νησί είναι πραγματικά πάρα πολύ επιβλαβές και άσχημο για μας. Τα επιχειρήματα που δεν θα είναι σαθρά, εσείς μπορείτε, μόνο εσείς έχετε την δυνατότητα να τους δώσετε, κύριε Θεωνά. Μην το λέτε έτσι. Τώρα υπάρχουν αρκετοί επιστήμονες στο νησί που έχουν γνώση. Αυτοί που υπάρχουν μπορούν, επιστημονικοί φορείς στο νησί που έχουν γνώση. Ο Σύλλογος Μηχανικών έχει τη δυνατότητα. Αυτοί που μπορούν.
Ναι, προφανώς. Γι' αυτό και προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις και το επιστημονικό δυναμικό του νησιού, πάντως, στο να υπάρξει μια μαζική και τεκμηριωμένη αντίδραση σε αυτή τη βία η παρέμβαση η οποία θα γίνει στο περιβάλλον της Νάξης. Εσείς να τεκμηριώσετε τα πράγματα, ο κόσμος μπορεί να αντιδράσει και θα είναι μαζική η αντίδραση αν λάβουμε υπόψη μας ότι όταν μπήκαν κάποιες κεραίες. Κάποιες κεραίες. Ορίστε. Στην ώρα της και η μαζική αντίδραση. Ναι, και το λέω αυτό διότι έχουμε παραδείγματα από το πρόσφατο και μακρινό παρελθόν. Κάποιες κεραίες κινητής τηλεφωνίας και είδατε ότι ξεσηκώθηκε ο κόσμος και βγήκε στους δρόμους, έτσι. Ναι. Και παλαιότερα. Και εδώ στο γυμνάσιο κοντά, θυμάστε. Συνεπώς για αυτά τα πράγματα ο κόσμος με το παραμικρό θα βγει στους δρόμους και θα διαμαρτυρηθεί εντονότατα. Το θέμα είναι τεκμηρίωση, βεβαίως θα την κάνετε εσείς και τα, ναι, θα επιχειρηματολογήσετε. Για τη συνόμιμη οδού να μπλοκάρουμε, να φρενάρουμε αυτή την υποεξέλιξη διαδικασία. Αυτό είναι ο στόχος. Ευχαριστούμε κύριε Θεωνά. Να είστε καλά κύριε Βλαχάκη. Να είστε καλά. Καλό σας πρωινό. Σας και στους ακρότες σας. Ευχαριστούμε.